Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι στις περιοχές των πανεπιστημίων ο μεγαλύτερος τζίρος λιανεμπορίου ναρκωτικών γίνεται εντός των σχολών. Και δεν μιλάω για τις άλλες μορφές, το παρεμπόριο όσο ό,τι αφορά... Έχετε στοιχεία για τον τζίρο των ναρκωτικών εντός των σχολών. Σας το λέω γιατί έχω φοιτήσει στην ΑΣΟΕ. Έχω φοιτήσει στην ΑΣΟΕ, μένω στο κέντρο της Αθήνας, γνωρίζω καλά την Αθήνα και το εμπόριο ναρκωτικών γίνεται έξω από τη σχολή. Θα σας πω. Έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε, γιατί αν δεν έχετε στοιχεία... Αν δεν έχετε στοιχεία που να συγκρίνει τον τζίρο εντός της σχολής με τον τζίρο εντός της σχολής, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο προβληματική η θέση σας και η τοποθέτηση σας αυτή τη στιγμή. Ο ομιλών έχει το προνόμιο να έχει φοιτήσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο και να μην είσαι ο μοναδικός που γνωρίζει από μέσα την κατάσταση του πανεπιστήμιου. Δεν διεκδικώ κανένα μονοπόλιο. Απλά σας ζητάω ποια είναι τα στοιχεία σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που είπατε. Θα σας πω. Μιλώ καθημερινά με τους συναδέλφους μου που περιπολούν πέριξ των σχολών και ξέρετε, οι περιοχές πέριξ των σχολών είναι πολύ δύσκολες περιοχές σε ό,τι αφορά το παρεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών. Πέριξ των σχολών. Εσείς είπατε ότι ναι, ο τζίρος των ναρκωτικών μέσα στις σχολές. Είπατε ότι ο τζίρος των ναρκωτικών δεν μπορείτε να προσβάλλετε το ελληνικό πανεπιστήμιο με τόσο μεγάλη ευκολία. Αν λέτε ότι έχετε στοιχεία ότι ο τζίρος των ναρκωτικών μέσα στις σχολές είναι μεγαλύτερος. Φαίνεται ότι σας ενοχλεί ο λόγος μου και με διακόπτετε. Κύριε Λιόπουλε, να ολοκληρώσει και να μιλήσει. Δεν ακούγεται κανένας έτσι. Ελάτε, κύριε Ντούμα. Όπως σας έλεγα, πέριξ του πολυτεχνείου, των σχολών των πανεπιστημιακών, είναι δύσκολη χώρη για την αστυνόπευση. Και εκεί το παρεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών, από ό,τι γνωρίζετε, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτή σε κάθε περίπτωση σύλληψης υπάρχει ένας σύνδεσμος ή υπάρχει ένα κομμάτι από αυτού του εμπορίου που συνδέεται με το χώρο των σχολών και αποτελεί για αυτούς πολλές φορές διέξοδος ή ορμητήριο ή τρόπος για να αποφύγουν την αστυνομία οι χώροι των σχολών. Γιατί δεν τους έχετε συλλάβει αφού δεν υπάρχει άσυλο? Γιατί... Έχει καταργηθεί τόσο καιρό το άσυλο. Πόσα χρόνια θέλετε για να συλλάβετε δηλαδή τους ναρκέμπορους? Σας είπα πριν. Καταρχήν ποτέ οι Πριτάνης ή οι πανεπιστημιακές αρχές δεν καλούν την αστυνομία. Δεν υπάρχει άσυλο αυτή τη στιγμή. Πόσα χρόνια θέλετε να συλλάβετε τους ναρκέμπορους? Δεν θα χρειαστεί χρόνος εάν εκεί εγκατασταθεί μια ήπια μορφή αστυνόμευση. Και δεν θα χρειαστεί. Δεν μπορείτε να του συλλάβετε, αλλά με μία ήπια μορφή. Γιατί φοβάστε την ύπαρξη της αστυνομίας στα πανεπιστήμια τότε? Δεν κατανοείτε. Τι έχετε να φοβηθείτε? Δεν κατανοείτε. Κύριε Ντούμα, να απαντήσει ένα λεπτό. Μιλήσατε και σε ένα λεπτό, κύριε Ντούμα. Κύριε Σουλιόπουλο, το λέτε, κύριε Λιόπουλο. Όχι, εγώ κάνω ένα πολύ απλό ερώτημα. Ο κύριος Ντούμας είπε δύο πράγματα. Πρώτον, είπε ότι ο τζίρος των ναρκωτικών μέσα στις σχολές είναι μεγαλύτερος από τον τζίρο των ναρκωτικών έξω από τις σχολές. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν δεν καταθέτει στοιχεία, είναι ένας απλός ψεύτης και αυτό είναι πολύ προβληματικό να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεύτερο πολύ απλό ερώτημα προς τον κύριο Ντούμα. Δεν είμαι ακόμα πολιτικός. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει άσυλο χρησιμοποιεί ως επιχείρημα το ναρκεμπόριο που γίνεται έξω από τις σχολές και δεν συλλαμβάνει τους ναρκέμπορους? Δεν υπάρχει άσυλο. Πόσα χρόνια θέλουν για να συλλάβουν τους ναρκέμπορους? Ένα πολύ απλό ερώτημα. Εσάς σας άρεσε η εικόνα του περιφερόμενου ως υποζύγιο πρίτανη εντός των σχολών? Αυτό καταλάβατε.